Το δάλλον κινούν και υπάλλου κινούμενων, παύλαν έχουν κινήσεως, παύλαν έχει ζωής. Αυτό το λέει ο Πλάτων στον Φέδρο, στην παράγραφο 245 σε. Τώρα, η ερμηνεία. Πάσα ψυχή είναι αθάνατος, διότι το αφεαυτού κινούμενο «ον» είναι αθάνατον. Το δε «ον», το οποίο κινεί άλλοτι και κινείται υπάλλου, όταν πάυσει να έχει κίνηση, πάβει και να ζει. Εδώ καταλάβαμε και δεν καταλάβαμε τι θέλει να μας πει. Καταλαβαίνουμε ότι μας λέει ότι η ψυχή, πάσα ψυχή, πάσα. Και επειδή ολόκληρο το σύμπαν είναι εμψυχό, ξεκινώντας από τα μικρά μερμηγκάκια μέχρι τους γαλαξίες, τα πάντα είναι εμψυχα, πάσα ψυχή είναι αθάνατος. Διότι το εαυτό κινούμενο «ον» είναι αθάνατον. Ως εδώ καταλάβαμε τι θέλει να μας πει. Το δε «ον», το οποίο κινεί άλλοτι και κινείται υπάλλου, όταν πάυσει να έχει κίνηση, πάβει και να ζει. Αυτό όμως, το δε «ον», ποιο είναι αυτό το «ον», το οποίο παρεμβαίνει ξαφνικά στην ψυχή. Και τότε τίθεται το πρώτο ερώτημα. Το «ον», ποιο είναι το «ον»? Το «ον» είναι το σώμα μας. Και εφόσον είναι το σώμα μας, όταν πάυσει το σώμα μας να έχει την τροφοδότηση της κινήσεως από την ψυχή, τότε επειδή πάβει να τροφοδοτείται, πάβει και να μπορεί να τροφοδοτήσει άλλο και τότε σιγά σιγά πεθαίνει, φθήρεται και χάνεται. Και πράγματι το σώμα μας φθήρεται και χάνεται. Αυτή είναι η ουσία πλέον για μένα μέσα στο Φέδρο, που είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι δίνοντάς μας αυτήν την ερμηνεία, έρχεται αυτομάτως στο νου το θέμα των επανεσαρκώσεων. Γιατί η ψυχή είναι αθάνατος, το σώμα είναι θνητό. Άρα, εφόσον είναι αθάνατος, θα επανεσαρκωθεί. Και όταν επανενσαρκώνεται, πρέπει να έχει κάποιο λόγο για να επανενσαρκωθεί. Και τότε τι λέει. Θα δούμε την επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, μας λέει ο Πλάτων στο Κρατήλο, η ψυχή φύσιν οχή και έχει. Θα μπορούσε να ονομάσουμε την ψυχή φυσέχη. Όμως εδώ είναι λιγάκι πάλι δύσπεπτο. Γιατί αυτή η ψυχή για να αναλυθεί πρέπει το ψι να γίνει π και σίγμα ή φι και σίγμα. Επομένως το φυσέχη έχει φύσει η ψυχή την οποία την μεταχειρίζεται σαν όχημα, το έχει είναι το όχημα και το έχει είναι συγκρατεί. Η ψυχή δηλαδή κατέχει αυτό το όχημα που είναι το σώμα της και το συγκρατεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν παρατήρηση του Πλάτωνος, διότι έτσι αντιλαμβανόμεθα ένα πρώτο διαχωρισμό μεταξύ, μέσα στον άνθρωπο, μεταξύ της ψυχής και του σώματος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και τι βλέπουμε, πρέπει να δούμε το σώμα τι πράγμα είναι. Διότι το σώμα τώρα, το δε σώμα, είναι το σήμα της ψυχής. Το σήμα στα αρχαία σήμαινε τάφος. Άρα η ψυχή όταν ενσαρκώνεται μπαίνει στον τάφο της. Γιατί, διότι πλέον υπόκειται στον νόμο του χρόνου. Όταν είναι ελεύθερη, δεν υπόκειται σε κανένα χωροχρονικό περιορισμό. Όταν ενσαρκωθεί όμως, τόσο στο χρόνο όσο και στο χώρο, είναι υποχρεωμένη να βρίσκεται εκεί που είναι το σώμα. Όμως, όταν γίνεται αυτή η διεργασία,
Μας εξηγεί πάλι ο Πλάτων ότι άπαντα λέει, α, όχι, αυτό θα το πω εμείς μετά, για να μην το μπερδέψω. Το σώμα είναι λοιπόν το σήμα της ψυχής που είναι ο τάφος της. Ο τάφος όμως, και πάλι για να μην αλλάζω, θα σας το πω και θα το, αν θέλετε σημειώστε το, τάφος θα κάνουμε, θα ξεχωρίσουμε το τάφος, τάφ ξεχωριστό και άφος. Το άφος είναι το φάος. Άρα ο τάφος, το τάφ σύμφωνα πάντα με τον Κρατήλο, το τάφ σημαίνει στάση. Στάσεις, φάους, φωτός δηλαδή. Στάσεις φωτός είναι ο τάφος της ψυχής. Μέσα στον τάφο δεν υπάρχει φως. Άρα η ψυχή ελευθερώνεται, φεύγει και εφόσον είναι αθάνατη και αυτοκίνητη, δεν περιορίζεται πλέον από τίποτα, παρά μονάχα όταν ξαναενσαρκωθεί, που θα έχει τη διαδοχή αυτών των κινήσεων πλέον της ίδιας της ψυχής. Λοιπόν, και για ποιο λόγο τώρα ξαναεπανέρχεται? Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό το βγαίνει σαν συμπέρασμα ότι όταν επανεσαρκώνεται έρχεται προκειμένου να τιμωρηθεί για τις αδικίες που έχει διαπράξει. Είναι τιμωρία δηλαδή, είναι πραγματικός τάφος αυτός. Και μέσα στη διαδοχή τη φιλοσοφική πλέον, συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτή είναι η φιλοσοφία η οποία μας έχει παραδοθεί. Εάν λοιπόν τώρα προχωρήσουμε, ένα λεπτό να δούμε ποια διαφάνεια θα βγάλουμε. Λοιπόν, θα πρέπει τώρα να κάνουμε μια ανάλυση του τι είναι ο άνθρωπος, ώστε αν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό για να αρχίσω να γράφω το. Να το σβήσουμε και αυτό. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, άνθρωπος. Λέει στον Κρατήλο Πλάτων ότι από όλα τα θηρία, προσέξτε τα θηρία, μόνο ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να αναθρεί αόποπεν. Θέλετε να το γράψω? Θα τα εξηγήσω. Αναθρεί αόποπεν. Η λέξη αυτή εδώ είναι σαν μαγική λέξη. Στα αρχαία αναθρώ σημαίνει παρατηρώ με πολύ μεγάλη προσοχή αυτό που βλέπω. Αναθρώ, συλλογίζομαι, σκέπτομαι, διακρίνω και ό,τι άλλο συνεπάγεται μέσα από αυτό το ρήμα που εκτείνεται μέσα στο μοναδικό αυτό όν του πλανήτη, το οποίο έχει την ικανότητα αυτό που βλέπει να μπορεί να το αδιαλογίζεται και να το αναλύει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι δεν σταματάει εδώ στο άνθρο. Πάει στο όποπεν μετά, όποπεν. Το όποπεν είναι ο παρακείμενος του ρήματος οράο ορό. Συνεπώς, έχουμε μια πλήρη σύνδεση ολόκληρης της λέξεως, η οποία συλλειτουργεί και συλλειτουργεί με τον παρακείμενο. Ο παρακείμενος ποιος είναι? Είναι ο χρόνος, ο οποίος λειτουργεί λίγο πριν τον εναιστώτα. Παρακείμενος κείται παρά τον εναιστώτα. Δηλαδή, εμείς για να είμαστε ορθή και να μπορούμε να αναθρώμε αποπαμεν, πρέπει να έχουμε την αίσθηση
του πολύ κοντινού παρόντος, πολύ κοντινού παρελθόντος. Διότι αν το παρελθόν είναι απομακρυσμένο, θα μας ξεφύγουν πάρα πολλές λεπτομέρειες. Μπαίνω σε λεπτομέρειες, γιατί μονάχα τότε μπορούμε να το θαυμάσουμε. Γιατί σε μια γενικότητα μόνο δεν είναι αρκετό για να καταλάβουμε τη σημασία την οποία έχει η ίδια η γλώσσα μέσα της, η οποία ανεξάρτητα από τους αριθμούς, αυτό που θέλει να πει το λέει πάρα πολύ καθαρά. Και επειδή αυτά φυσικά τα είπε ο Πλάτων, αυτά μας κάνουν να θαυμάζομαι την Διάνη αυτή εδώ, η οποία φυσικά έχει προέλθει από τον Σοκράτη, ο οποίος άφησε γραπτό λόγο. Δεν είναι ότι ο Σοκράτης δεν έγραψε ποτέ τίποτα, έχει αφήσει γραπτό λόγο ο Σοκράτης, τον οποίο παρέλαβε ο Πλάτων και έκανε όλη την γραμμή την πλατωνική. Λοιπόν, αναθρεί αόποπεν, αν θέλαμε να προχωρήσουμε ακόμα λίγο και να δούμε λίγο πιο μέσα ακόμα, αν γίνεται κάτι, θα βλέπαμε ότι αυτός εδώ ο άνθρωπος είναι ο άνδρας. Τι κάνω τώρα και δεν γράφει. Γράφει. Εδώ είναι ο άνδρας. Εδώ είναι το θύλι στοιχείων. Οπότε έχουμε εδώ μέσα στον άνθρωπο τα δύο στοιχεία, και τον άνδρα και τη γυναίκα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό είναι. Εάν τώρα αναφερθώ στους αριθμούς και πάλι και χαλάσω τις ισορροπίες όλες, να δω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, σβήνομαι. Από εδώ. Ωραία. Πάμε στους αριθμούς. Οι αριθμοί χωρίζονται στους άρτιους και στους περιττούς αριθμούς. Οι άρτιοι αριθμοί εκπροσωπούν το γυναικείο φύλο. Οι περιττοί αριθμοί εκπροσωπούν το αρσενικό φύλο, το άρεν. Εάν λοιπόν κάνουμε κάποιες πολύ απλές πραξούλες, θα δούμε ότι συμβαίνουν περίεργα φαινόμενα. Τι θέλω να πω. Αν πάρουμε δύο άρτιους αριθμούς, οποιοςδήποτε. Ας πούμε το 2 και το 6. 2 και 6, 8. Αν πάρουμε τώρα δύο περιττούς αριθμούς, το 3 και το 5, ίσον 8. Τόσο οι άρτιοι όσο και οι περιττοί αριθμοί έχουν αποτέλεσμα μόνο άρτιο αριθμό. Τούτη ο δόση είναι περιττή. Όποιους αριθμούς θέλετε πάρτε, διψήφιους, τριψήφιους, ό,τι και να είναι, καταλήγομαι, δεν τους έχω δοκιμάσει τους πέρα-πέρα. Μέχρι τους 10 συμβαίνει οπωσδήποτε αυτό, αλλά πρέπει να συμβαίνει και στους άλλους. Λοιπόν, 8. Εάν τώρα πάρουμε έναν άρτιο και ένα περιττό αριθμό, δηλαδή αν πάρουμε το 2 συν 5, 9. Εδώ τι βλέπουμε. Αν διαιρέσουμε τώρα αυτούς τους αριθμούς δια του 2 και τους 3 δια του 2, εδώ έχουμε 4, εδώ έχουμε 6 και εδώ έχουμε 4,5. 4,5. Έχω κάνει κάτι λάθος. 3 συν 5 συν 8. Δια 2, 8 δια 2. 4. Ναι, με συγχωρείτε. 4. Λοιπόν, εδώ τι βλέπουμε. Δύο άρτιοι δεν αφήνουν υπόλοιπο. Δύο περιττοί δεν αφήνουν υπόλοιπο. Μόνο αν γίνει η μίξη αρτίου και περιττού ή ανδρός και γυναικός, τότε θα προκύψει τέκνον. Έχετε να πείτε κάτι? Και εννοώ, νοήτο και προχωράμε. Και προχωράμε. Δεν έχετε αντίρρηση τώρα να προχωρήσω τουλάχιστον. Λοιπόν, ωραία. Εδώ είναι. Ναι. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, φεύγουμε από εδώ και προχωράμε. Από όλα τα θηρία είμαστε εντάξει. Αναλύσαμε τον άνθρωπο. Τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε τα τρία μέρη τα οποία μας ενδιαφέρουν. Το νου, την ψυχή
και το, την ψυχή την ερμηνεύσαμε και το σώμα το οποίο ερμηνεύσαμε. Πάμε να ερμηνεύσουμε τώρα το νου νόηση. Νους. Ο νους είναι νι και ους. Δια της ακοής εμείς συλλαμβάνουμε τις ιδέες και όχι δια των ομάτων. Άρα αυτό εδώ το ους δίπλα στο νι μας προσδιορίζει την ικανότητά μας ακούγοντας τον λόγο πλέον να μπορούμε να εννοήσουμε την ιδέα. Ενώ βλέποντας βλέπουμε τα αντικείμενα. Από τον νους έχουμε τη λέξη νόος. Ο νόος είναι φυσικά ο νους, γιατί είναι η λέξη την οποία χρησιμοποιούν οι αρχαίοι γενικά, τόσο ο Ισίωδος όσο και ο Όμηρος, και πολλοί από τους φιλοσόφους μας χρησιμοποιούν τον νόος. Το νόος είναι ο νους, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Εάν όμως κάνω έναν αναγραμματισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ επαναστατικός, δεν ξέρω και πάλι πώς σας φαίνεται, αλλά είναι το όχημά μας. Έτσι δεν μας είπε ότι η ψυχή φύσιν οχή και έχει, εφόσον φύσιν οχή θέλει όχημα. Το όχημα αυτό είναι ο νόος. Άλλωστε και ο Ηράκλειτος πολλές φορές μεταχειρίζεται ζώα προκειμένου να δώσει ιδιότητες. Δεν είναι δηλαδή περίεργο ότι η γλώσσα το είπε πριν από τον Ηράκλειτο και το είπε μάλιστα μέσω Ισιώδου και Ομήρου. Δεν υπάρχει δηλαδή συζήτηση επ' αυτού. Είναι έτσι η κατάσταση. Όχι, αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, νόος. Προχωράμε. Προχωράμε στη λέξη νόησης. Το ήτα αναλύεται σε δύο έψιλον. Οπότε η νόηση τι γίνεται. Η ίσης είναι εσείς, όσεις, όθησης. Ο νους φεύγει. Και πώς φεύγει. Φεύγει με δύο τρόπους. Και πηγαίνει προς τα πίσω, δηλαδή γίνεται νο, εσείς, νο, εσείς. Οπότε είναι ένι, ένι, είναι δηλαδή παλιά αυτή η νόηση, γιατί λειτουργεί μέσω μνήμης, ή είναι νέα, οπότε αντιλαμβάνεται αυτά που έχει να προσλάβει τώρα εκ νέου. Δηλαδή η νόησή μας κάνει δύο κινήσεις ταυτοχρόνως. Ενώ βρίσκεται στο τώρα μέσα, κινείται προς το παρελθόν, κινείται και προς το μέλλον. Άρα αυτή η σύνδεση ολόκληρη μες στο δικό μας τον εγκέφαλο είναι κάτι το πολύ εντυπωσιακό, διότι δεν ξέρω πώς θα το εξηγούσε αυτό κάποιος ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, ψυχίατρος ή οτιδήποτε, γιατί μέσα από αυτό θα μπορούσε να εξάγει συμπεράσματα για τον θεραπευόμενό του και ενδεχομένως και για τον ίδιο τον εαυτό του. Διότι όταν ξέρεις πώς λειτουργεί ο νόμος, διότι οι λέξεις είναι νόμοι, οι οποίοι είναι απόκριφοι νόμοι και τους οποίους πρέπει εμείς να τους επεξεργαστούμε για να μας δώσουν αυτό που υπάρχει μέσα σε αυτούς. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, το έβδομο. Εντάξει, δεν θα το χάσω τώρα, δεν θα το χάσω. Αλλιώς χάνεται. Ωραία. Λοιπόν, όμως, κάναμε την ερμηνεία του ανθρώπου, την ερμηνεία του νου, την ερμηνεία της ψυχής και την ερμηνεία του σώματος. Εδώ, επειδή προηγουμένως εγώ μίλησα για ενσαρκώσεις, τι ανακάλυψα. Αυτές οι επανενσαρκώσεις που οδηγούν. Θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς είναι. Πρέπει να δούμε, εφόσον λέω τη λέξη ενσαρκώσεις, είναι όσεις προς την εντός της σάρκας. Τα απλά δεν τα πιάνω.
Μου είναι αδύνατο. Σακ. Όσες. Και έτσι τώρα το βλέπουμε ολόκληρο. Βλέπουμε την κίνηση, τη μόνιμη κίνηση να φεύγει, γιατί καταλήγει εκεί η γλώσσα και είναι σαν να φεύγει ένα ρεύμα δυνατό. Όμως έχει φύγει από το εντός, από μέσα. Και βλέπω εδώ τούτη εδώ την κυρία Σάρκ. Το σίγμα είναι το γράμμα της παλινδρομικής κινήσεως, δηλαδή μου φέρνει ξανά και πάλι στο θέμα των ενσαρκώσεων. Εφόσον είμαστε σε αυτό το πεδίο, πρέπει να δώσω μια διευκρίνηση. Να έχετε υπόψη σας ότι όταν κάνουμε μια ερμηνεία πρέπει να ξέρουμε πάντοτε μέσα σε ποιο πλαίσιο θα κινηθούμε. Δεν μπορούμε να κινούμεθα μια στιγμή εδώ, την άλλη στιγμή σε άλλο πλαίσιο και σε πάρα άλλο, διότι έτσι λέμε ό,τι θέλουμε και δεν υπάρχει συνοχή στο λόγο. Μπορεί να το κάνουμε αμόθεν αυτό που κάνουμε, όπως τύχει, αλλά αυτό που κάνουμε, στο χώρο που το κάνουμε, πρέπει να είναι ακριβές και εντός του χώρου του συγκεκριμένου. Βλέπουμε δηλαδή σίγμα, το σίγμα που μας είπε ότι είναι η παλινδρομική κίνηση, μας το είπε ο Πλάτων αυτό, και αρκ είναι η αρχή πράγματος. Το κάγα χι, αλλάζομαι το κάπα με το χι και έχουμε αρχή. Η σάρξ αυτή εδώ είναι η αρχή του σώματός μας, είναι το έξω κομμάτι. Αυτό εδώ το έξω κομμάτι είναι μονάχα αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, διότι στη γενική η σάρξ γίνεται, στη γενική γίνεται σαρκός. Ποιος θα μου πει τι γίνεται? Μπορούμε να το δεχτούμε σαν ασκό. Πολύ ωραία. Προχωράμε. Ράκος. Δεν είναι ράκος. Δεν είναι καταπληκτικό? Γιατί ράκος είναι, έχει φθαρεί και θα φύγει. Τελείωσε. Είναι το πρώτο πράγμα που φαίνεται στον άνθρωπο και σαν ράκος πλέον έχει διαλυθεί.